Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 13 Οκτωβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί τους τίτλους από τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Δέκα τμήματα συγχωνεύονται σε γυμνάσια και λύκεια στον Εύρο. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν γονείς και εκπαιδευτικοί. Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για την τοποθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κομβικό σημείο η Αλεξανδρούπολη στη νέα Συμφωνία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στη συγχώνευση τμήματων σε σχολικές μονάδες του Εύρου προχωρά το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Παιδείας και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Συνολικά 10 τμήματα σε γυμνάσια, επαγγελματικά και γενικά λύκεια σε Αλεξανδρούπολη, Σουφλίδη, Δημότυχο και Ορεστιάδα θα συμπτυχθούν ανεβάζοντας τον αριθμό των μαθητών που σημειωτέων σήμερα είναι ήδη πάνω από 20 σε κάθε τάξη. Η πρώτη αντίδραση των εκπαιδευτικών στην εξέλιξη αυτή είναι η κινητοποίηση που προγραμματίζουν να κάνουν έξω από τα γραφεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το μεσημέρι της Πέμπτης στην Αλεξανδρούπολη. Σε κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Εύρου θα προχωρήσουν εκπαιδευτικοί γονείς και μαθητές το μεσημέρι της Πέμπτης διαμαρτυρώμενοι για τις συγχωνεύσεις τμήματων στα γυμνάσια και τα λύκεια του νομού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε όλο το νομό Εύρου θα συγχωνευτούν 10 τμήματα στα εξής σχολεία. Τρίτο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης, πρώτο, τρίτο και τέταρτο Γέλ Αλεξανδρούπολης, πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης, Γέλ Σουφλίου, Γέλ Ορεστιάδας, καθώς επίσης και ΕΠΑΛ Δημοτήχου. Μετά την συγχώνευση των τμήματων αυτών, οι αριθμοί των μαθητών στην τάξη από 22 που είναι κατά μέσο όρο σήμερα θα αυξηθούν περίπου στους 30. Στην εξέλιξη αυτή αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί του Εύρου, όχι μόνον για εκπαιδευτικούς λόγους. Επισημαίνουν πως το Υπουργείο Παιδείας προχωρά ουσιαστικά στην αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη εν μέσω πανδημίας. Αντιδράσεις καταγράφονται ήδη και από τους διευθυντές των σχολείων. Ειδικότερα σε ανακοίνωσή της, η διευθύντρια του πρώτου Γέλ Αλεξανδρούπολης σημειώνει ότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που αφορούν μείωση αριθμού τμήματων σε σχολεία σε πανελλαδικό επίπεδο και την προφορική ενημέρωση από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση Εύρου. Σας αναφέρουμε ότι πρόκειται να μειωθεί ο αριθμός των τμήματων της τρίτης λυκείου του πρώτου Γέλ Αλεξανδρούπολης από 4 σε 3 τμήματα, με όσα προβλήματα συνεπάγεται αυτή η μείωση. Στο έγγραφό της, το οποίο απευθύνει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ακόμα και τους βουλευτές του νομού και τους γονείς των παιδιών, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να συγχωνευτούν τα τμήματα στο σχολείο. Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα είναι οριακός, αλλά πρόκειται για την τρίτη λυκείου, η οποία τάξη ευρισκόμενη ήδη στο δεύτερο μήνα λειτουργίας του σχολείου, καλείται να αλλάξει τμήμα, να συνυπάρχει με μεγαλύτερο αριθμό μαθητών και μάλιστα σε πανελλαδικός εξεταζόμενο μάθημα, το οποίο είναι γενικής παιδείας. Σύμφωνα με τη διευθύντρια, οι ανακατατάξεις στα μέσα του Οκτώβρη θα προκαλέσουν προβλήματα σε πολλά σχολεία της ευρύτερης περιοχής, αφού αρκετοί καθηγητές συμπληρώνουν ωράριο σε περισσότερα του ενός σχολεία, όπως και στο πρώτο Γέλ, ανατρέποντας παράλληλα νόμους και αποφάσεις του ίδιου του Υπουργείου. Ο μεγάλος αριθμός μαθητών σε τμήμα εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία μαθητών και καθηγητών λόγω COVID και της ιδιαίτερης κατάστασης που επικρατεί, καθώς μειώνει τις αποστάσεις και παράλληλα οδηγεί σε αυξημένο συγχρονισμό μαθητών διαφορετικών τμήματων. Ένα ηχηρό όχι στις συγχωνεύσεις τμήματων στα σχολεία φωνάζει και η παράταξη Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών, συνεχίζοντας τον αγώνα κατά των εξαγγελιών της Υπουργού Παιδείας. Ζητούν να συνεχιστούν οι προσλήψεις εκπαιδευτικών προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, καθώς και να σταματήσουν οι δαπάνες σε στρατιωτικό εξοπλισμό και τα χρήματα να δοθούν στην παιδεία. Στις επάλξεις παραμένουν εκπαιδευτικοί και μαθητές αντιδρώντας την απόφαση της Υπουργού Παιδείας να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις τμημάτων σε διάφορα σχολεία της χώρας. Αν για το τοπίο δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο, έχει δοθεί ήδη εντολή να απορροφηθούν τμήματα και οι μαθητές να προσθεθούν στα υπόλοιπα προκειμένου να χρειαστεί μικρότερος αριθμός εκπαιδευτικών για φέτος. Παρά τις χιλιάδες μονιμοποιήσεις και προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών, ο μεγάλος αριθμός συνταξιοδοτήσεων και οι οικειοφορούσες γυναίκες έχουν αφήσει πίσω τους ένα σημαντικό κενό που από ό,τι φαίνεται θα καλυφθεί με τους μαθητές να στηβάζονται στα τμήματα. Την Παρασκευή που μας πέρασε το μεσημέρι, το Υπουργείο Παιδείας με ένα mail, με ένα Excel, έστειλε στις διευθύνσεις σε όλη την Ελλάδα τα τμήματα που ζητάει να συγχωνευθούν στα διάφορα σχολεία. Δηλαδή, παράδειγμα,
από 5 τμήματα να γίνουν 4 σε μια τάξη, από 3 να γίνουν 2 και να συγκεντρωθούν μαθητές σε 27, 28, 29 τμήματα. Εμείς λέμε ότι έσπασε πια το κοντέρ της αναλυγισίας και της υποκρισίας της κυβέρνησης. Σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας που χρόνια, τελευταία 2 χρόνια ζητάμε να αραιώσουν οι μαθητές μέσα στην τάξη, να γίνουν 15. Αυτή τη στιγμή, ειδικά στην Αλεξανδρούπολη που έχουμε κενές αίθουσες και πέρσι είχαμε και δεν αξιοποιούνται στην πανδημία να σπάσουν τα τμήματα, να τηρηθούν όλοι οι κανόνες. Ερχόμαστε τώρα να μαζέψουμε περισσότερα παιδιά μέσα στις τάξεις. Και αυτό γιατί θέλουν να κάνουν οικονομία στο προσωπικό. Είναι εκατοντάδες τα τμήματα που πρόκειται να συγχωνευτούν σε όλη την Ελλάδα για να εξοικονομήσουν 6.000 αναπληρωτές που πρέπει να προσλάβουν. Υπάρχουν πληροφορίες για τμήματα που κλείνουν σε όλη την Ελλάδα. Στον Εύρο θεωρούμε ότι το κρατάνε και επτασφράγει στο μυστικό. Δεν ξέρουμε σε ποια σχολεία. Αυτά που μπορέσαμε να μάθουμε είναι ότι θα έχουμε συγχωνεύσεις τμήματων σε 2 δημοτικά σχολεία της πόλης, στο 3ο γυμνάσιο, στο 1ο και στο 1ο και 2ο ΕΠΑΛ, στο 1ο και 3ο ΓΕΛ της Αλεξανδρούπολης, στο ΓΕΛ Σουφλίου, στο 1ο ΓΕΛ Ορεστιάδας και συνεχίζεται και δεν ξέρουμε ακριβώς σε ποια. Η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών απαιτεί να μην κλείσει ούτε ένα τμήμα και να αναγνωριστούν όλες οι ανάγκες των μαθητών. Να περιοριστεί ο αριθμός των μαθητών σε 15 ανατμήμα. Να πραγματοποιηθούν προσλήψεις εκπαιδευτικών ώστε να καλυφθούν πραγματικά κενά, καθώς όπως και να εξασφαλιστούν κατάλληλες αίθουσες ώστε να αραιώσουν τα τμήματα. Όπως αναφέρουν, να δαπανώνται λιγότερα χρήματα για πολεμικό εξοπλισμό και περισσότερα για την παιδεία. Όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση μεγάλης αναταραχής στα σχολεία, γιατί τρομάζουμε να φτιάξουμε προγράμματα επειδή λείπουν ακόμα εκπαιδευτικοί. Αναπληρωτές δηλαδή που πρέπει να προσληφθούν. Ανακατεύεται το πρόγραμμα των σχολείων και των μαθητών, επίσης και των εκπαιδευτικών που είτε είναι μόνιμοι είτε αναπληρωτές, πρέπει να φύγουν και να πάνε σε άλλα σχολεία να βρούνε να συμπληρώσουν ωράριο. Απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, θα μου πείτε, το Υπουργείο μας έχει συνηθίσει σε όλο αυτό το πράγμα και μάλιστα η κυρία Υπουργός μας είπε τελευταία ότι και για την κατάσταση αυτή με τις ελλείψεις φταίμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, οι εγκυμονούσες συναδέλφισσες και εκείνοι που έχουν βαριές ασθένειες και παίρνουν άδειες. Δεν φταίνει η εκπαιδευτική για τα κενά. Για τα κενά φταίει το ότι το Υπουργείο και η κυβέρνηση δεν διαθέτει χρήματα για να καλύψει τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Αντίθετα, διαθέτουμε τεράστια ποσά για τους νέους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, τους νατοϊκούς. Δεν γίνεται και να είσαι η πρώτη χώρα του ΝΑΤΟ στους εξοπλισμούς και να καλύπτεις και τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Να παραμείνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο συγκεκριμένο θέμα. Θα καλησπερίσω μέσω Skype την κυρία Ταμάρα Κοσμίδου. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Μαθητών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Καλησπέρα σας, κυρία Κοσμίδου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εσείς από τη δική σας πλευρά πώς ακούσατε τα νέα σε σχέση με τις συγχωνεύσεις των σχολικών τμήματων, γεγονός το οποίο έρχεται και σε πλήρη αντίθεση, θα λέγαμε, μεταξύ όλων των υπολείπων, με όλα αυτά που έτσι έπρεπε να γίνουν το τελευταίο διάστημα, ακόμη και να συμφωνούν με τα πρωτόκολλα της πανδημίας. Αχ, πολύ καλά το είπατε. Μόνο που δεν είναι πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει τώρα τελευταία. Εδώ και 2 χρόνια είναι έτοιμα αυτό, όλων εκπαιδευτικών, γονιών, τα τμήματα να μικρύνουν αντί να μεγαλώνουν και να βρεθούν αίθουσες όπου είναι δυνατόν για να μπορέσουν να απλωθούν τα παιδιά. Γιατί έχουμε καταλήξει, για να μην πω καταντήσει πια, εδώ και 2 χρόνια να επαναλαμβάνουμε τα ίδια αιτήματα με τους ίδιους όρους. Έχουμε όρο εν μέσω πανδημίας, έχουμε όρο μορφωτικά κενά, κενά σε εκπαιδευτικούς, συνωστισμός. Κοιτάξτε, εμείς τη βρίσκουμε πλέον εγκληματική αυτή την πολιτική του Υπουργείου. Αν τυχόν είναι όντως σχέδιο να γίνουν τα τμήματα λιγότερα για να αποφευθεί να αποφευθούν οι προσλήψεις εκπαιδευτικών που ήδη λείπουν,
Νομίζω ότι εντάξει, δεν έχει παραπέρα. Βρισκόμαστε ακόμα σε πανδημία. Ακούμε συνέχεια, μα συνέχεια ο ιός υπάρχει. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Και αντί τα τμήματα να μικραίνουν, το σχέδιο είναι να μεγαλώσουν. Αναφέρατε κι εσείς ότι είναι και πολλοί λόγοι, γιατί δεν είναι μόνο... Αναφέρατε κι εσείς κάτι το οποίο, εντάξει, δεν είναι μόνο ότι το ανακυκλώνουμε στη συζήτησή μας, είναι και μια πραγματικότητα ότι είναι και πάρα πολλοί λόγοι. Και είναι ένα διαχρονικό αίτημα, αναφέρομαι στο να απλωθούν, αν γίνεται, τα τμήματα, ένα διαχρονικότατο αίτημα των εκπαιδευτικών. Ήρθε και η πανδημία βεβαίως και το έκανε ακόμη πιο αναγκαίο σε αυτήν τη φάση. Η κυρία Δραμανίδου στο προηγούμενο ρεπορτάζ, σε αυτό που προηγήθηκε, ανέφερε μάλιστα ότι υπάρχουν και κενές αίθουσες σε σχολικά κτίρια της Αλεξανδρούπολης. Ναι, υπάρχουν. Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι αν θα υπήρχε η διάθεση. Και βεβαίως, ναι, είναι γνωστό. Η διάθεση και η πρόθεση, αν θα υπήρχε από το Υπουργείο και την κυβέρνηση, θα μπορούσε να δοθεί λύση. Αίθουσες θα βρίσκονταν. Εξάλλου, εντάξει, βρισκόμαστε σε έκτακτες συνθήκες, οι οποίες γίνανε μόνιμες πλέον μετά από 2 χρόνια. Ωστόσο, οπότε θα έπρεπε να έχουν δοθεί λύσεις. Αυτό εννοώ. Αυτό που εμείς από τη μεριά μας θα πρέπει να, πώς να το πω, να εξηγήσουμε, είναι ότι με τη συγχώνευση των τμήματων, ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις. Με αυτές τις μεθοδεύσεις, εκτός από το ότι δεν θα προσηλθούν οι εκπαιδευτικοί που ήδη λείπουν και θα έπρεπε να είναι πολύ παραπάνω, χιλιάδες είναι τα κενά σε όλη την Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και το σχολείο γενικά λογίζονται τελικά ως κόστος και μόνο κόστος για το κράτος, το οποίο θα έπρεπε να φροντίζει και είναι το υπεύθυνο για την επαρκή χρηματοδότηση των σχολείων, για να βρεθούν οι αίθουσες, να απλωθούν τα τμήματα αντί να μικραίνουν, να λιγοστεύουν τα τμήματα και να μεγαλώνουν σε αριθμό μαθητών, για την κάλυψη σε προσωπικό όλων των κατηγοριών, καθαρισμού, γενικής παιδείας, εκπαιδευτικών, νοσηλευτές, ψυχολόγους κτλ. Κτλ. Θα έπρεπε να φροντίσει για μικρά τμήματα όπου θα μπορεί, το πιο σημαντικό, να γίνεται μάθημα. Δεν μπορεί να γίνει μάθημα και να είναι αποδοτική η διαδικασία σε τμήματα με 25-27 παιδιά, 28, να μην πούμε και παραπάνω σε έκτακτες περιπτώσεις. Ενώ ταυτόχρονα θα έπρεπε να αποφεύγεται και ο κίνδυνος για τη μετάδοση του ιού. Ήδη υπάρχουν κρούσματα. Νομίζω ότι είναι εγκληματικό. Εκτός από αυτό, εκτός από όλα αυτά, θα ήθελα επίσης να μεταφέρω ότι υπάρχει αναστάτωση στους συλλόγους γονέων. Θα ετοιμαστούμε και εμείς για διαμαρτυρίες. Δηλαδή είναι προκλητική η τακτική του Υπουργείου και μάλιστα δίνοντας προφορικές εντολές και όχι επισήμως να γνωρίζουμε τι θέλουν να κάνουν, τι επιδιώκουν, για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να το απαντήσουμε. Επίσης, ναι, θα ήθελα να πω κάτι, παρακαλώ, πολύ σημαντικό, ότι δεν επιτρέπεται να αλλάζει η σύνθεση των τμήματων. Πρόκειται για ομάδες οι οποίες έχουν φτιαχτεί. Να αλλάξει η σύνθεση χρονιάς των τμήματων, ενώ αυτή η έρμη εκπαιδευτική διαδικασία ήδη έχει ξεκινήσει. Με τα χίλια ζόρια ξεκίνησε. Δεν μπορείς να αλλάζεις τη σύνθεση των τμήματων. Πρέπει να φροντίσεις να στείλεις τις παράλληλες στηρίξεις που χρειάζονται για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να κάνουν τη δουλειά τους, να είναι ο αριθμός κατάλληλος των παιδιών. Δεν μπορεί να γίνει έτσι μάθημα. Μιλάμε για μια χρονιά που ξεκίνησε ήδη και έρχεται και σε συνέχεια μιας και 2 πολύ δύσκολων χρονιών και το καταλαβαίνουμε απολύτως. Αύριο θα συμμετάσχετε ως σύλλογος και εσείς στην κινητοποίηση, ναι, που έχει προγραμματιστεί. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις και να δούμε γενικώς και την αντίδραση, τη μαζική κινητοποίηση και γιατί όχι να λάβουμε και κάποιες απαντήσεις επί του θέματος. Σας ευχαριστώ πολύ για την ώρα, κύριε Κοσμήρου. Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα. Καλό βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στο πρώτο στάδιο χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων μπήκε η Αλεξανδρούπολη με την έναρξη της μελέτης που υπεγράφει για την τοποθέτηση σταθμών φόρτισης. Η ανάδοχος εταιρεία θα κληθεί να καταγράψει τις ανάγκες του Δήμου, προκειμένου σταδιακά μέσα στα επόμενα χρόνια να καλυφθούν οι δημότες που θα επιλέξουν να κινηθούν πράσινα, βρίσκοντας τον αριθμό και τα σημεία κλειδιά όπου θα τοποθετηθούν σταθμοί φόρτισης.
Την εκπόνηση του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων υπέγραψε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης με τον ανάδοχο μελετητή παρουσία του Αντιδημάρχου Δόμησης και Χωροταξικού Σχεδιασμού Αναστάσιου Σεραφιμίδη. Η εκπόνηση και η έγκριση των σχεδίων είναι βασικό προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών. Έχει ως στόχο κατά το δυνατόν αρτιότερη και ολοκληρωμένη χωριοθέτηση των σταθμών φόρτισης, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων ως μέσου μετακίνησης στα όρια του Δήμου. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσής της ορίζεται στους 3 μήνες. Ένα από τα πολλά βήματα προκειμένου να πιάσουμε στόχους τόσο ως τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σαν παγκόσμια κοινότητα, ένα από τα επόμενα βήματα είναι και η ηλεκτροκίνηση. Υπάρχει ένα νομοθετικά θεσμοθετημένο πλαίσιο, όπου υπαγορεύει ότι θα πρέπει να περάσουμε σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον χρήση μεταφορικών μέσων μέσω της ηλεκτροκίνησης, της μπαταρίας, έτσι, μπαταρίας του κινήτου. Άρα, προκειμένου να υπάρξει αυτό το μεταβατικό στάδιο, τα συμβατικά αυτοκίνητα που κινούνται πλέον με πετρέλαιο κίνησης, να περάσουμε στη νέα βιομηχανία των ποδηλάτων αλλά και των αυτοκινήτων που θα κινούνται μέσω ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω μπαταρίας. Οπότε πρέπει να συνεργαστούμε σύμφωνα με το χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο είναι το Πράσινο Ταμείο στη συγκεκριμένη περίπτωση, με μια εταιρεία που θα μας δώσει τεχνογνωσία, παροχή κυρίως υπηρεσίας, στο πώς θα πρέπει να εντοπίσουμε τα σωστά σημεία τα οποία πρέπει να μπουν και πόσοι σταθμοί ηλεκτροφόρτισης, αλλά και πώς θα επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, με τους δημότες και τους πολίτες γενικότερα την αλλαγή αυτή, τη μεταβατική, όχι μονάχα στον κυριολεκτικό τρόπο μετακίνησης και μεταφοράς, αλλά στην αλλαγή νοοτροπίας σκέψης και τρόπου αντίληψης το πώς πρέπει να μετακινούμαστε στο μέλλον. Γενικότερο σκοπός είναι ο προσδιορισμός ενός βιώσιμου συστήματος της ηλεκτροκίνησης και αφετέρου η ένταξη του δικτύου ηλεκτροκίνησης στο ευρύτερο σύστημα βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου, με απότερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας, δίνοντας παράλληλα το στίγμα της πράσινης ανάπτυξης. Το σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί μια υποχρέωση νομική για τους Δήμους της χώρας, βάσει του νόμου 4710 για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, το οποίο ορίζει ότι μέχρι 31 Δεκάτου του 2021 θα πρέπει οι Δήμοι άνω των 10.000 κατοίκων να έχουν εκπονήσει αυτό το σχέδιο. Αυτό το σχέδιο που βοηθά στην ανάπτυξη, όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος, της ηλεκτροκίνησης στη χώρα, η οποία χρειάζεται να υποστηριχθεί από ένα δίκτυο υποδομών. Υποδομές, τι είναι οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Τι να το κάνει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αν ξεμείνει από μπαταρία και δεν έχει πάνω να το φορτίσει. Συνεπώς, φροντίζει το κράτος μέσω των Δήμων να χωροθετήσει, να επιλέξει σημεία που θα έχει τέτοιους σταθμούς φόρτισης δημοσίως προσβάσιμους. Πριν όμως να πούμε το κράτος υποδείξει τα σημεία, πρέπει να κάνει μια διαβούλευση με την κοινωνία, να έρθει η κοινωνία να υποδείξει κατά την εκτίμησή της ποια πρέπει να είναι αυτά τα σημεία όπου θα στηθούν αυτοί οι σταθμοί φόρτισης. Σωστά. Ακριβώς αυτό είναι ο ρόλος μας, να εφαρμόσουμε εμείς κάποιες επιστημονικές μεθόδους για να επιλέξουμε τα σημεία με βάση τη χρήση γης, τον πληθυσμό, τον τουρισμό της περιοχής. Εμείς τώρα με ποιο πληθυσμιακό κριτήριο θα πάμε, του Άστεως, των 80-85.000 κατοίκων του συνολικού Δήμου. Περίπου αναλογικά του πληθυσμού, ανά 1.000 κατοίκους, θα πρέπει να έχουμε ένα σημείο φόρτισης, να πούμε. Και από εκεί και ύστερα θα πρέπει να δούμε και ειδικότερα σημεία, για παράδειγμα για τις πιάτσες των ταξί προβλέπει νομοθεσία, για τα αμαία. Στα σημεία πάρκινγκ, φαντάζομαι, έτσι. Για τη μικροκινητικότητα, για πατίνια και ποδήλατα επίσης πρέπει να προβλέψουμε. Μπορεί τη δεδομένη στιγμή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα να είναι ελάχιστα συγκριτικά με εκείνα που κινούνται με βενζίνη ή πετρέλαιο, όμως βάσει του ευρωπαϊκού σχεδιασμού και τη γενικότερη ροπή προς την πράσινη ανάπτυξη, σταδιακά θα παρέχονται πολλαπλά κίνητρα προκειμένου οι Έλληνες πολίτες να κάνουν και αυτοί με τη σειρά τους την στροφή, χωρίς να καταβάλουν τα μέχρι σήμερα υπέρογκα ποσά που χρειάζονται για την αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η ηλεκτροκίνηση γενικότερα είναι, ας το πούμε, πάει να γίνει ένας θεσμός. Οπότε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση χαράζει κάποιες πολιτικές. Με ποιο τρόπο αυτές οι πολιτικές προνάνε στην υιοθέτησή τους, γίνεται με πολλούς τρόπους. Ένα είναι τα κίνητρα. Τα κίνητρα είναι αυτό που ανέφερε ο Δήμαρχος, ότι θα πρέπει να έχει είτε η επιχείρηση του ιδιώτης τη δυνατότητα, την πρόσβαση, ας το πούμε, σε τέτοιου είδους μέσα μετακίνησης που χρησιμοποιούν, που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Και ένα άλλο κομμάτι είναι πώς ακριβώς θα γίνει η χρήση αυτών των ηλεκτρικών οχημάτων, που είναι η συγκεκριμένη μελέτη. Δηλαδή,
Ουσιαστικά πρόκειται ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται με πάρα πολλές οπτικές. Ένα είναι τα κίνητρα για να αποκτήσει πρόσβαση οποιοδήποτε από εμάς σε αυτό το μέσο μετακίνησης, που λέγεται ηλεκτροκίνηση, μπαταρία, οτιδήποτε άλλο. Και δεύτερον άλλο είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες. Οπότε ουσιαστικά αυτά τα πράγματα τρέχουν παράλληλα. Ωραία. Δεν μπορεί να γίνει πρώτα το ένα και μετά το άλλο. Τρέχουν παράλληλα. Στην 41η αντικατοχική πορεία του Δήμου Μόρφου στην Κύπρο συμμετείχε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης. Οι δύο δήμοι αδελφοποιήθηκαν στις 10 Ιουλίου του 2000 και από τότε συνηθίζεται ο Δήμαρχος να επισκέπτεται την Κύπρο προκειμένου να δώσει το παρόν στις κινητοποιήσεις των μορφητών που από το 1974 θέλουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Σε εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Αστρομερίτη στα πλαίσια της 41ης αντικατοχικής πορείας του Δήμου Μόρφου, με τίτλο «Μέρες μνήμης Μόρφου», οι μορφίτες διατράνωσαν την αποφασιστικότητά τους για επανένωση της πατρίδας και επιστροφή στα σπίτια τους. Τόνισαν ότι η ευχή είναι όπως επιστρέψουν στα σπίτια τους, έστω και αν μετά πεθάνουν. Καλεσμένος στις εκδηλώσεις ήταν και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, καθώς και οι δύο δήμοι έχουν αδελφοποιηθεί. Σε ψήφισμά του, ο Δήμος Μόρφου, οι κατεχόμενες κοινότητες του διαμερίσματος Μόρφου και τα οργανωμένα σύνολα της πόλης καταδικάζουν για άλλη μια φορά την βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974. Η Τουρκία, σημειώνουν, με πλήρη περιφρόνηση προς το διεθνές δίκαιο ακόμα και σήμερα, συνεχίζει να κλιμακώνει τις προκλήσεις της με απαράδεκτες και καταδικαστές ενέργειες όπως αυτές στην πόλη της Αμοχώστου που αποσκοπούν να εξυπηρετήσουν τον στόχο της για αλλαγή της βάσης λύσης του Κυπριακού, ενώ παράλληλα αρνείται να προσέλθει σε συνομιλίες για την εξεύρεση λύσης. Ζητούν την επανέναρξη των συνομιλιών στην βάση του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και καλούν τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει τέτοια μέτρα που θα αναγκάζουν την Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα θα δημιουργούνται συνθήκες για επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγούν σε μια λύση βιώσιμη και λειτουργική. Προσκεκλημένη όπως κάθε χρόνο από τον αδελφοποιημένο Δήμο Μόρφου για τη συμμετοχή μας στην αντικατοχική πορεία του Δήμου Μόρφου, συμμετείχαμε και εφέτος σε αυτές τις εκδηλώσεις για να εκφράσουμε για άλλη μια φορά την αμέριστη συμπαράστασή μας τόσο στον Κυπριακό λαό όσο και ιδιαίτερα στους μορφίτες που έχουν εδώ και 47 χρόνια εκδιωχθεί από τις πατρογονικές τους εστίες, αν και μας προβληματίζει ότι μετά από τόσα χρόνια δεν έχει βρεθεί βιώσιμη και ουσιαστική λύση στο κυπριακό ζήτημα, δεν χάνουμε την ελπίδα μας και ευχόμαστε να δοθεί επιτέλους μία λύση έτσι ώστε οι μορφίτες και οι μορφίτισες να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο κύριος Μαυρίδης συμμετείχε και στις εκδηλώσεις μνήμης για τον αείμνηστο δήμαρχο Χαράλαμπο Πίτα που έφυγε στις 16 Μαΐου του 2021. Να θυμίσουμε ότι ο Χαράλαμπος Πίτας είχε παίξει καθοριστικό ρόλο όταν πριν από χρόνια είχε δημιουργηθεί το σημαντικό πρόβλημα στην κοινότητα Αιγιαλούσας με τρεις Ανογιανούς που είχαν συλληφθεί στα κατεχόμενα από Τούρκους επειδή τραβούσαν φωτογραφίες και είχε βοηθήσει σημαντικά στην απεμπλοκή τους από αυτή την κατάσταση. Από τότε, οι δεσμοί των Ανογίων με τη Μόρφου της Κύπρου είχαν αποκτήσει πιο ισχυρές βάσεις. Συμμετείχαμε και στις εκδηλώσεις που έγιναν εις μνήμην του θανόντος πρώην δημάρχου Μόρφου, του Χαράλαμπου του Πίτα, ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στο Δήμο Μόρφου, αλλά και είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους δημότες του Δήμου Ορεστιάδος. Ένας αγωνιστής δήμαρχος που έδωσε όλη του τη ζωή, επικέντρωσε όλη του τη ζωή στον αγώνα για να επιστρέψουν οι μορφίτες και οι μορφίτισες πίσω στα σπίτια τους. Η αποστολή στην Κύπρο μας έδωσε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά τις άριστες σχέσεις που έχουμε με το Δήμο Μόρφου και τους οποίους καλέσαμε έτσι ώστε να έρθουν ξανά στο Δήμο Ορεστιάδος για να διατρανώνουμε έτσι το συναίσθημα αλληλεγγύης αλλά και να αναδεικνύουμε το πώς πρέπει να είναι οι σχέσεις δύο αδελφοποιημένων δήμων. Αύριο τώρα, κυρίες και κύριοι, υπογράφεται η νέα αμυντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μέσα στην οποία φαίνεται πως στρατηγικό ρόλο διαδραματίζει και η Αλεξανδρούπολη. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
Η Αθήνα θέλει να αξιοποιήσει στο έπακρο το διπλωματικό momentum και μετά το ΜΑΤ αλλά γαλλικά προχωρά εντός της εβδομάδας την πρώτη από μια σειρά κινήσεις στρατηγικής στην γεωπολιτική σκακέρα, την στιγμή που φαίνεται ότι η εκδήλωση της τουρκικής προκλητικότητας προσλαμβάνει εντονότερες διαστάσεις. Η παρουσία του Νίκου Δένδη για την ερχόμενη Πέμπτη στην Ουάσιγκτον ανοίγει το νέο κύκλο της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας με την υπογραφή της περιώνυμης συμφωνίας που θα έχει πενταετή διάρκεια. Αναπόδραστα στα αποκαλυπτήρια της, τα φώτα στρέφονται αφενός στην επιστολή του Άντονι Μπλίνκεν, με την οποία θα συνοδεύεται η συμφωνία, ανανεώνοντας το υπόβαθρο των αμερικανικών δεσμεύσεων για ζητήματα που άπτονται της προστασίας και της ασφάλειας της Ελλάδας. Θα συνιστά την μονομερή πολιτική δέσμευση των ΗΠΑ, που θα αποτυπώνεται και στο παράρτημα της ενισχύς συμφωνίας με την επιστολή Πομπέο, αλλά και τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι θα διαθέτει σαφώς πιο ενισχυμένα χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Δένδιας απέφυγε να αποδώσει τις λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της επιστολής του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, προσδιορίσε όμως το στίγμα που θα δίνει. Από την άλλη, σημείο κλειδί στη συμφωνία θεωρούνται και τα γεωγραφικά σημεία, τα οποία η Αμερικανική διοίκηση επιλέγει για να συνθέσει το αποτύπωμα των δυνάμεών της στην ελληνική επικράτεια από το βορρά προς το νότο και την συνεπακόλουθη μόχλευση των επενδυτικών κεφαλαίων για αναβάθμιση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Η ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει την κατάληξη που επεδίωκε η ελληνική πλευρά με την ένταξη του φυσικού αεροπλανοφόρου του Αιγαίου, την σκύρωση στο καρέ των βάσεων της Σούδας, της Αλεξανδρούπολης, της Λάρισας και του Στεφανοβίκιου, από όπου ήδη επιχειρούν και εκπαιδεύονται αμερικανικές δυνάμεις. Στον αντίποδα όμως, η αποστροφή του Υπουργού Εξωτερικών στην ίδια συνέντευξη για την άλλη τοποθεσία στην νησιωτική Ελλάδα, η οποία θα διευκολύνει την ενίσχυση της παρουσίας και την ταχεία ανάπτυξη του αμερικανικού καθώς και του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο, τροφοδότησε ένα νέο γύρο σεναρίων. Σενάρια που αφορούν στην περιοχή πέραν της Σούδας, την οποία ενδεχομένως φωτογραφίζει ο Νίκος Δένδιας. Η νέα συμφωνία αποτελεί επιστέγασμα της μοναδικής αυτής σχέσης, που με τη σειρά της συμπληρώνεται από τις σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με τους βόρειους γειτονές μας, τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία. Και έπονται άλλες. Αυτή η προαναγγελία του Υπουργού Εξωτερικών υποδηλώνει την ορίμανση των σχεδίων της Αθήνας να σφυριλατήσει επί περαιτέρω την διπλωματική ασπίδα που χτίζει μέσα από τις συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας, τα πολυμερή σχήματα συνεργασίας στα οποία ήδη συμμετέχει με πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά και την ενίσχυση της διπλωματικής παρουσίας σε περιοχές κλειδί για την προώθηση των εθνικών συμφερόντων. Έτσι, εντός του Οκτωβρίου αναμένεται η υπογραφή συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας και με τη Μεγάλη Βρετανία. Ταυτόχρονα θα αντιδικοποιηθούν τα διπλωματικά βήματα για την ανάπτυξη των ελληνο-λιβυϊκών σχέσεων με τον Νίκο Δένδια να ταξιδεύει για ακόμα μια φορά στην Τρίπολη. Ο κύριος Μανώλης Κοτάκης τώρα, κυρίες και κύριοι, διευθυντής της εφημερίδας Εστία, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Κοτάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους στη Θράκη, κύριε Σταυρολίδου. Σας ευχαριστώ θερμά. Στρατηγείο στην ακριτική Αλεξανδρούπολη. Αποκτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ο τίτλος του άρθρου που δημοσίευσε σήμερα η Εστία και αξίζει να λάβουμε ασφαλώς την δική σας άποψη για τον ρόλο αυτής της συμφωνίας, τόσο για τη χώρα μας, όσο και ειδικότερα για τη δική μας περιοχή εδώ στην Αλεξανδρούπολη, που αντιλαμβανόμαστε ότι παίζει πια κομβικό ρόλο σε αυτήν την συμφωνία. Κοιτάξτε, την Πέμπτη υπογράφεται η συμφωνία μεταξύ του Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Δένδια, και του ομολόγου του κ. Μπλίνκεν. Θα δοθεί μετά από κάποιες ώρες στη δημοσιότητα. Η συμφωνία αυτή θα είναι πενταετής, με διμερείς σιωπηρές ανανεώσεις και περιλαμβάνει τέσσερις νέες τοποθεσίες για αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα. Πρόκειται για το Λιτόφορο, για το Στεφανοδίκαιο, για τη Σούδα, για δεύτερη βάση, και για την Αλεξανδρούπολη, όπου εξ όσων πληροφορούμε από έγκυρες πηγές, έχει επιλεγεί το στρατόπεδο Γιαννούλη για να κατασκευαστούν υποδομές, οι οποίες θα υποδέχονται προσωπικό ενόπλων δυνάμεων, αμερικανικό προσωπικό ενόπλων δυνάμεων, όταν θα καταφτάνει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η πληροφορία δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, τουλάχιστον η πηγή η οποία μου την είπε είναι εξαιρετικά αξιόπιστη, και αυτό το οποίο απομένει είναι η ανακοίνωσή της την Πέμπτη, την Παρασκευή το αργότερο. Την Παρασκευή εκτιμώ, γιατί υπάρχει και διαφορά ώρας, καθώς ανακοινωθεί με διαφορά ώρας το περιεχόμενο της συμφωνίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει καταρχάς ότι δημιουργείται ένας ισχυρός εκνευρισμός στην γείτονα Τουρκία. Έρχεται ο στρατός των ΗΠΑ στα μούτρα μας, μπροστά στα μούτρα μας, με φράσεις τις οποίες αποδίδονται σε στρατηγούς, σε ανώτατα στελέχη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων που μοιράζονται τους προβληματισμούς τους με συναδέλφους τους στο ΝΑΤΟ. Είναι επίσης μια συμφωνία η οποία θωρακίζει σε μεγάλο βαθμό τη Θράκη.
και γιατί το λιμάνι μετά την ανέλκυση της δυθοκόρου του Όλγα, του Βασιλίτσα Όλγα, έχει αναχθεί σε ένα μείζον γεωπολιτικό στρατόπεδο για την σταθμό μάλλον για την περιοχή, όσο βρίσκουμε το στρατόπεδο Γιαννούλη, το οποίο θα υποδέχεται, θα μεταξελιχθεί στην πραγματικότητα σε στρατηγείο, θα υποδέχεται το προσωπικό των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ευρύτερα τώρα για τη συμφωνία πρέπει να σας πω ότι περιορίζεται περισσότερο στο έδαφος παρά στη θάλασσα, ενώ ότι δεν θα περιλαμβάνει νησιά του Αιγαίου ή τα Δωδεκάνησα. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουμε μας λένε ότι η επιστολή που θα συνοδεύει τη συμφωνία του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Μπλίνκεν, θα περιλαμβάνει τους όρους νησιά, κυριαρχικά δικαιώματα και δίκαιο της θάλασσας. Όπως επίσης νομικά, η συμφωνία θα ανοίγει ένα παράθυρο που θα λέει ότι αν στο μέλλον οι ΗΠΑ θελήσουν να ιδρύσουν βάση σε νησιά του Αιγαίου, του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου, αυτό θα είναι εφικτό χωρίς να υπάρξει περαιτέρω διαπραγμάτευση. Αυτό είναι το γενικό περίβλημα της συμφωνίας, κυρία Σταπολίδου, και εν αναμονή αυτού περιμένετε τα νέα την Παρασκευή για την αγαπημένη μας Αλεξανδρούπολη. Μιλάμε ασφαλώς για μια συμφωνία η οποία είναι πενταετούς διάρκειας, κύριε Κοτάκη. Ωστόσο, υπάρχει πάντοτε το ανοιχτό παράθυρο της επαορίστου συμφωνίας. Διότι... Ναι, δεν θα είναι ακριβώς στην ουσία θα είναι επαορίστου, απλώς. Θα περιλαμβάνει διαιτήσεις οποίες ανανεώσεις. Μάλιστα. Σημαίνει αυτό. Αν η συμφωνία αυτή θα λήξει τώρα το 2026, όταν θα λήξει το 2026, η κάθε χώρα θα έχει 2 χρόνια μέσα στο 2028 να την καταγγείλει. Αν περνάει η διαιτία, σημαίνει ότι ανανεώνει τη συμφωνία. Αν θέλει πάλι να την καταγγείλει, θα έχει άλλα 2 χρόνια μέσα στο 2030 να την καταγγείλει. Εάν περνάει το διάστημα και δεν την καταγγείλει, και δεν την έχει καταγγείλει, σιωπηρώς ανανεώνεται. Δηλαδή δεν θα γίνονται διαπραγματεύσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί οι Αμερικανοί ξέρουν τι θέλουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Δεν υφίσταται λόγος για περαιτέρω διαπραγμάτευση. Έχουν ρίξει το βάρος του στο γεωπολιτικό, τον ειρηνικό ωκεανό και στις σχέσεις με την Κίνα. Κατά συνέπεια, δεν θα υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανά πάσα ώρα και στιγμή για ανανεώσεις συμφωνιών. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Κοτάκη, στο σημείο αυτό που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πλήθος αλλαγών έχουν έλθει φέτος στις προϋποθέσεις των επιδομάτων θέρμανσης και ενοικίου. Τόσο η πανδημία όσο και οι ανατιμήσεις στην ενέργεια έχουν αυξήσει σημαντικά τα φετινά κονδύλια που εξασφάλισε η κυβέρνηση ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των οικοκυριών. Αλλαγές στους όρους και στις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος στέγασης προβλέπει η νέα κοινή υπουργική απόφαση, καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του προγράμματος επιδόματος στέγασης. Το επίδομα θα χορηγείται πλέον για χρονικό διάστημα 6 μηνών και στη συνέχεια ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το επίδομα στέγασης ξεκινά από 70 ευρώ το μήνα και φτάνει έως τα 210 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες για το επίδομα ενοικίου, έχει καθοριστεί ότι πλέον θα πρέπει κάθε εξάμηνο να υποβάλει τη νέα αίτηση επιδότησης και δεν θα γίνεται ανανέωση της επιδότησης αυτήν όπως γινόταν μέχρι τώρα. Ακόμη, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση για τα ανήλικα τέκνα του φορολογούμενου στην βασική εκπαίδευση και στο τέλος της χρονιάς θα πρέπει να υποβάλλεται και πιστοποιητικό πλήρους φοίτησης των παιδιών τους. Έτσι λοιπόν, το επίδομα ενοικίου θα ξεκινάει για μονοπρόσωπα νοικοκυριά από 70 ευρώ, προς αυξανόμενο κατά 35 ευρώ για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στο νοικοκυριό, μέχρι τα 210 ευρώ. Ακόμη να αναφέρουμε ότι ισχύει το όριο των 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά ως εισοδηματικό κριτήριο και προσαυξάνεται με 3.500 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα εντός του νοικοκυριού. Η ακίνητη περιουσία ξεκινάει από 120.000 ευρώ προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στο νοικοκυριό μέχρι το όριο των 180.000 ευρώ. Από εκεί και μετά, βέβαια, δεν δικαιούται κάποιος φορολογούμενος το δικαίωμα της επιδότησης. Να αναφέρουμε ακόμη ότι θα πρέπει ο φορολογούμενος να είναι κατά 5 συνεχόμενα χρόνια φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος. Θα πρέπει να είναι σε ισχύ το μισθωτήριο στο οποίο το διαμένει, όπως επίσης και η σύμβαση του ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να είναι στο όνομα του φορολογούμενου και όχι σε τρίτο πρόσωπο για να μπορεί να το δικαιούται. Πέραν του επιδόματος στέγασης, σημαντικές είναι και οι αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης, καθώς φέτος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ράλι στις τιμές ενέργειας, αυξήθηκε το ποσό στα 168 εκατομμύρια ευρώ.
Με βάση τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, αναμένεται ο αριθμός των οικοκυριών που θα αιτηθούν και θα λάβουν ενίσχυση, λαμβάνοντας υπόψη τη διεύρυνση των κριτηρίων αλλά και το αυξημένο ενδιαφέρον λόγω αύξησης του επιδόματος να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Το επίδομα θέρμανσης αφορά επιδότηση θέρμανσης σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα και βιομάζα, δηλαδή πέλετ, το οποίο θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μετά τις 15 Οκτωβρίου, όπου θα ανοίξει ουσιαστικά και η εφαρμογή, και στο οποίο έχουν φέτος διαρθρωθεί κάποιες αλλαγές όσον αφορά σε όσους έχουν το δικαίωμα για αυτή την επιδότηση. Έτσι λοιπόν, η επιδότηση αυτή προσαυξάνεται περίπου σε 59% όσον αφορά τις οικογένειες με δύο παιδιά, σε 68% περίπου για οικογένειες με τρία παιδιά και σε περίπου 36% για νοικοκυριά χωρίς τέκνα. Η επιδότηση θα ξεκινάει από 100 ευρώ το ελάχιστο, ενώ ήταν 80 μέχρι την περσινή χρονιά, και θα φτάνει μέχρι τα 750 ευρώ, ενώ ήταν 650 την προηγούμενη χρονιά. Η αλλαγή στα εισοδηματικά κριτήρια είναι ότι από τα 12.000 ευρώ προσαυξάνεται σε 14.000 ευρώ για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, ενώ για τα ζευγάρια χωρίς παιδιά ξεκινάει από 20.000 ευρώ και προσαυξάνεται για κάθε τέκνο 3.000 ευρώ, οπότε θα είναι 23 για ένα, 26 για δύο τέκνα και 29.000 ευρώ για τα τρία τέκνα. Ακόμη, το όριο για την ακίνητη περιουσία για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά από 130.000 ευρώ θα φτάνει τα 180.000 ευρώ, ενώ για τα ζευγάρια θα είναι από 250.000 ευρώ που ήταν πέρυσι στα 300.000 ευρώ. Να διευκρινίσουμε μόνο ότι καυσόξυλα και βιομάζα, δηλαδή πέλετ, μπορεί να γίνει χρήση επιδότησης μονάχα στις περιπτώσεις χωριών ή οικομοπόλεων μέχρι 2.500 κατοίκων. Στις 16, 23 και 24 Οκτωβρίου θα διενεργηθούν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για το γυναικολογικό καρκίνο στο εντευκτήριο του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων Αλεξανδρούπολης. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φύλων. Εύρου, συνεχίζω. Ο Οκτώβριος έχει χρώμα ροζ για την ομήνα της πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Με αφορμή αυτό το γεγονός, δύο σύλλογοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρακινούν τις γυναίκες να εξεταστούν προληπτικά. Τα Σάββατα 16 και 23 Οκτωβρίου και την Κυριακή 24 του μήνα, οι γυναικολόγοι θα βρίσκονται στο εντευκτήριο του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων, όπου θα διενεργούν δωρεάν εξετάσεις στις γυναίκες που θα προσέλθουν. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φύλων Εύρου, συνεχίζω. Στην πραγματικότητα το κάνει ο Σύλλογος, εκείνος ο Σύλλογος, προς τιμήν μας. Και αυτό μας κάνει πάρα πολύ περήφανες, βέβαια, που μας εμπιστεύονται και μας αγαπούν όλοι. Θα έρθουν τα μηχανήματα και οι γιατροί στο εντευκτήριο στις 16 του μηνός Σάββατο, στις 23 και στις 24. Στη σελίδα μας βέβαια αναγράφονται όλα τα ραντεβού κλπ. Με καταξιωμένους γιατρούς του νοσοκομείου μας εδώ, κύριο Νικολάου, την κυρία Νικολέτα Κουπλάκη, τον κύριο Καραμανίδη, που θα γίνονται βέβαια. Θα γίνουν με ραντεβού πάντα εν όψη του COVID για να μην γίνει συνωστισμός. Η δράση διεξαγωγής γυναικολογικού ελέγχου θα πραγματοποιηθεί με την κινητή μονάδα έγκαιρης διάγνωσης καρκίνου που διαθέτει τεστ Παπα-Νικολάου και υπέρηχο μαστού. Οι γυναίκες που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει προηγουμένως να κλείσουν ραντεβού στο τηλέφωνο 695-1936-100. Εκεί θα πρέπει να κλείνουν οι κυρίες ραντεβού για τις μέρες αυτές, γιατί αυτός ο μήνας είναι ροζ, έτσι, τα ροζ κορδελάκια περιμένουν τις κυρίες, να έχουμε το νου μας, να μην ξεχάσουμε ότι ο μήνας είναι ροζ. Και το σύνθημά τους στα παιδιά φέτος είναι «Σε προσέχεις», έτσι. Όποτε θέλουν μπορούν να τηλεφωνήσουν, να κλείσουν το ραντεβού, να περάσουν από το σύλλογο. Θα γίνουν ανέμακτα, ήσυχα, ήρεμα. Και απλά ο κύριος Φουντουκίδης, να είναι καλά ο Γιώργης, θα φωτίσει το κτίριό μας στις 23, που είναι η ημέρα ουσιαστικά, ροζ, εν όψη της ημέρας πάντα. Στο πλαίσιο των δράσεων για τον φετινό Οκτώβριο, το εντευκτήριο θα φωταγωγηθεί ροζ. Το μήνυμα είναι μην τα αφήνετε, τρέξτε. Σε προσέχεις, λέει η κυρία Σπυρίδου, και την ευχαριστούμε πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι γενικά. Mm-hmm.
Είναι μια πολύ ωραία κίνηση, νομίζω, πολύ ζεστή για τις κυρίες όλες, τις κοπέλες. Δεν ανάνει μέλη του συλλόγου για να έρθουνε. Θα χαρούμε να έρθουν βέβαια, να κάνουμε και καινούργιες εγγραφές. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη. Μπορεί να είναι γνωστοί ή φίλοι ή καθόλου. Στη σύλληψη διακινητών για υποθέσεις παράνομης διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θράκη. Σε μία από αυτή, διακινητής μετέφερε 10 μετανάστες σε φορτηγό όχημα. Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει στην περιοχή της Κομωτινής, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και συνέχισε. Τελικά συνελήφθη σε χωριό της Ξάνθης. Χειροπέδες σε τρεις διακινητές μεταναστών πέρασαν οι αστυνομικοί για δύο διαφορετικές υποθέσεις. Στην πρώτη περίπτωση, στην Κομωτινή, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάσης σε οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου, πριν όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και συνέχισε την πορεία του. Το όχημα κινήθηκε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, προσέκρουσε σε κράσπεδο και στη συνέχεια κινητοποιήθηκε σε οικισμό της Ξάνθης, ενώ ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει πεζός, χωρίς να τα καταφέρει καθώς τον συνελήφθη. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του παραπάνω φορτηγού, διαπιστώθηκε ότι ο αλλοδαπός διακινητής μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 10 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, στην παρεύρια περιοχή Λαβαρών του Εύρου, αστυνομικοί με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς διακινητές, διότι τους εντόπισαν να μεταφέρουν παράνομα από την Τουρκία στην Ελλάδα, διασχίζοντας τον ποταμό Εύρο με πλαστική βάρκα 4 μη νόμιμους μετανάστες. Με τη σύλληψη των διακινητών απετράπη η παράνομη είσοδο στο ελληνικό έδαφος σε άλλα 11 άτομα, τα οποία ανέμεναν σε τουρκικό έδαφος προκειμένου να περάσουν και εκείνοι στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την ταυτοποίηση άγνωστου μέχρι στιγμής δράστη, ο οποίος εξαπάτησε η Μεδαπή στην Αλεξανδρούπολη. Συγκεκριμένα, ο δράστης εντόπισε αγγελία σε διαδικτυακή ιστοσελίδα, την οποία είχε αναρτήσει η παθούσα σχετικά με πώληση επίπλων και επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της. Κατά την επικοινωνία του, ο δράστης, χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα και προφάσεις, κατάφερε να αποσπάσει προσωπικά τραπεζικά δεδομένα της παθούσας και, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό, αφαίρεσε το ποσό των 3.000 ευρώ. Επιταγή αξίας 400 ευρώ θα λάβουν από τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης οι τρίτεκνες οικογένειες της περιοχής. Το επίδομα καταβάλλεται τουλάχιστον 3 φορές τον χρόνο με σκοπό την ενίσχυση των οικογενειών με 3 παιδιά. Η παραλαβή των επιταγών θα γίνει το διάστημα 18 έως 22 Οκτωβρίου από το Ανθίμιο Εκκλησιαστικό Κέντρο. Από τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου αρχίζει η καταβολή του επιδόματος τρίτου τέκνου, όπως ανακοίνωσε η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης. Οι δικαιούχοι μπορούν να προσέρχονται στο Ανθίμιο Εκκλησιαστικό Κέντρο. Από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, όλη λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα, αρχής γενομένης από την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου το πρωί 9 με 1, μπορούν οικογένειες που είναι δικαιούχοι του επιδόματος αυτού να προσέλθουν στα γραφεία της Μητροπόλεως, παίρνουν μια επιταγή τραπεζική της Εθνικής Τραπέζης και πηγαίνουν και την εξαργυρώνουν και καλύπτουν τις ανάγκες. Η παραλαβή των επιταγών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρώτο γράμμα του επιθέτου τους. Δευτέρα 18 Οκτωβρίου από Α έως Ε το πρωί, από τις 9 έως τη 1. Ομοίως, την Τρίτη 19 Οκτωβρίου, για τα άτομα με τα επίθετά τους να ξεκινούν από Ζ έως Κ, Τέταρτη 20 Οκτωβρίου από Λ έως Ω, Πέμπτη 21 του μηνός από Π έως Τ και Παρασκευή 22 Οκτωβρίου από Φ έως Ω. Και δίνουμε την ευκαιρία και τις δύο μέρες να έχουμε και απόγευμα, Πέμπτη και Παρασκευή 6 με 8.30. Έτσι ώστε είτε είναι εργαζόμενοι οι άνθρωποι, είτε για οποιονδήποτε άλλον λόγο, να έρθουν και να πάρουν το επίδομα αυτό. Και αυτό λοιπόν είναι ένα επίδομα προς τις οικογένειες που έχουν παιδιά, για να αντιμετωπίσουμε πάλι το μεγάλο πρόβλημα της πατρίδας μας, που είναι η υπογεννητικότητα. Έχει πει πολλές φορές ο Σεβασμιότατος ότι
Το επίδομα αυτό, που είναι ευλογία και υποχρέωση της Εκκλησίας προς τους ήρωες αυτούς τους ανθρώπους πλέον, δίνεται όχι για να λύσει προβλήματα, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά για να τους στηρίξει και να τους βοηθήσει. Η Εκκλησία προσεύχεται για τους γονείς και για τα παιδιά καθημερινά, αλλά δείχνει και την αγάπη της με το να βοηθάει και με αυτόν τον τρόπο. Είναι μία επιταγή που δίνεται 3 φορές τον χρόνο περίπου ή 4 ανάλογα με, με την ευκολία, ας το πούμε, των υπηρεσιών, όπου οι άνθρωποι παίρνουν 400 ευρώ. 400 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι σε μια πενταμελή οικογένεια δεν είναι πολλά, αλλά είναι βοήθεια. Οι δικαιούχοι προσερχόμενοι στα γραφεία της Μητρόπολης καλούνται να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα ασφαλείας, επίσης να είναι συνεπείς στις ημερομηνίες και ώρες, ώστε να τηρηθεί αυστηρά το πρόγραμμα και να ολοκληρωθεί ομαλά και εγκαίρως η διαδικασία, με βασικό στόχο την αποφυγή του συνωστισμού στον χώρο των γραφείων της Μητρόπολης. Ένα νέο αγώνα δρόμου σε δημόσια οδό διοργανώνει ο Δρομέας Θράκης. Ο λόγος για τον πρώτο νυχτερινό αγώνα Θράκης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Η διοργάνωση θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 23 Οκτωβρίου στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης, με σημείο εκκίνησης και τερματισμού των Ομαρχείου Εύρου. Ο Αθλητικός Σύλλογος Δρομέας Θράκης, με την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, διοργανώνει τον πρώτο νυχτερινό αγώνα το Σάββατο 23 Οκτωβρίου το 2021 στην παραλιακή ζώνη της Αλεξανδρούπολης. Οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν και θα τερματίσουν στο κτίριο του Νομαρχείου στην παραλιακή οδό. Θα διεξαχθούν 2 αγώνες, ένα στον 5 και ένα στον 10 χιλιόμετρων. Στον πρώτο και στην πρώτη νικήτρια των 2 αγώνων, αλλά και στους πρώτους και πρώτες νικήτριες των 4 ηλικιακών κατηγοριών των 2 αγώνων, θα απονεμηθεί κύπελλο νικητή. Οι δηλώσεις συμμετοχής, εγγραφές των αθλητών, θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι την Δευτέρα 18 Δεκάτου του 2021. Το κόστος συμμετοχής είναι 10 ευρώ. Ο πρώτος νυχτερινός αγώνας δρόμου Θράκης είναι γεγονός. 23 Οκτωβρίου στις 18:30 ώρα θα δοθεί η κίνηση των 5 χιλιόμετρων μιας φρέσκιας ιδέας, μιας καινοτόμου ιδέας, την οποία η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμασταν, την οραματιζόμασταν τα τελευταία χρόνια. Όλη η παρέα του Δρομέα Θράκης, αλλά και διάφοροι φορείς στους οποίους συζητούσαμε. Υποστηρικτής του αγώνα θα είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και διοργανωτής ο Δρομέας Θράκης. 5 και 10 χιλιόμετρα σε όλη την παραλιακή ζώνη και τη νέα παραλιακή ζώνη, δηλαδή στο κάτω μέρος παραλίας μέχρι τον Άγιο Έφλου. Επιστροφή μέσα από το λιμάνι. Θα φτάνουμε μέχρι το Σκλαβενί της Γραμμές και κάνουμε αναστροφή. Και από την δυτική μεριά η αναστροφή γίνεται στο πάρκινγκ του Εγνατία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Δρομέα Θράκης. Αναφορικά με το υγειονομικό πρωτόκολλο, πέραν των εμβολιασμένων, θα μπορούν να συμμετέχουν και όσοι προσκομίσουν εγκαίρως το σχετικό rapid ή μοριακό τεστ για τον κορονοϊό. Οι διοργανωτές, σε συνεργασία με τον επικεφαλής ιατρό, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το προσωπικό πρώτων βοηθειών και τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και την ελληνική ομάδα διάσωσης, θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συμμετεχόντων αθλητών. Οι συμμετέχοντες δρομής συμμετέχουν στην διοργάνωση με απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο και φέρουν την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής τους όσον αφορά στην φυσική κατάσταση και την ικανότητά τους να συμμετάσχουν. Πιστεύουμε ότι επειδή δεν έχει ξαναγίνει αγώνας τέτοιος αντίστοιχος στη Θράκη, κεντρίζει το ενδιαφέρον. Ήδη έχουμε φτάσει μέσα σε 3 μέρες 150 συμμετοχές. Ο κόσμος διψά για καινούργιες εμπειρίες και όχι μόνο από δρομείς μιμένους αλλά και από όλο κόσμο ο οποίος πιθανόν έρθει να μην τρέξει καν, να περπατήσει γρήγορα. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο από ό,τι φαίνεται από μακρινές πόλεις οι οποίοι θέλουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία και με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε και τον αθλητικό τουρισμό της περιοχής μας με διανυκτερεύσεις, με κόσμο ο οποίος έρχεται σε μια μέση εποχή τουριστική, δεν είναι πια στη high season. Πιστεύουμε ότι έτσι βοηθάμε και την πόλη μας να τη γνωρίσουν και άλλοι άνθρωποι και να την αγαπήσουν. Οι εγγραφές πώς μπορούμε να κάνουμε? Μέσα από το site του νυχτερινού αγώνα, μπορούμε και μέσα από τα Facebook να έρθουμε σε επαφή εύκολα, γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Επίσης να πω ότι τα πρωτόκολλα τα οποία έχουμε πάρει από τον ΕΟΔΗ και τη Γενική Γραμματεία δίνουν δυνατότητα και σε μη εμβολιασμένους να αγωνιστούν με rapid test, με μοριακό και νοσήσαντες φυσικά και εμβολιασμένοι και οι κάτω των 18 με self-test.
Και στο πεδίο της πανδημίας, κυρίες και κύριοι, 2.388 είναι τα νέα κρούσματα που καταγράφονται πανελλαδικά, 31 είναι οι θάνατοι και 343 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Έρες καταγράφονται 265 νέα κρούσματα. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.338, εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 684.706, εκ των οποίων 50,9% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 120 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.029 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 31, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 15.241 θάνατοι. Το 95,3% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 343. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. Το 80,5% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 297 είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 46 είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 3.221 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της Επικράτειας είναι 222. Ο μέσος όρος εισαγωγών του 7 ημέρου είναι 192 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Έρες καταγράφονται 265 νέα κρούσματα. Πιο συγκεκριμένα 36 στον Εύρο, 25 στη Ροδόπη, 45 στην Ξάνθη, 44 στην Καβάλα, 2 στη Θάσο, 74 στη Δράμα και 39 στις Έρες. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα καλό βράδυ.